Inside a very tiny folded wicked. Όπως το βλέπω εγώ, η τέχνη για μένα έχει πάρα πολλά πρόσωπα και το κάθε πρόσωπο έχει να κάνει με το τι θέλω να εκφράσω. Ό,τι υλικό χρησιμοποιεί ένας καλλιτέχνης προέρχεται από τη φύση. Από τη στιγμή που παίρνω τα υλικά στα χέρια μου, προσπαθώ να δω πού μπορεί να με πάει το κάθε υλικό, τι δυνατότητες έχει και μετά, αφού κάνω αυτή την έρευνα, πηγαίνω σε μια άλλη. Και δεν σταματάει ποτέ αυτό βασικά, γιατί η ζωή έχει τόσο πολλά πράγματα να σου μάθει και όταν ασχολείσαι με την τέχνη, τα μαθαίνεις με έναν πιο εσωτερικό τρόπο. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μαγικό στη ζωή, ότι μπορείς να ασχοληθείς με οτιδήποτε θέλεις και το μόνο δύσκολο είναι στο να επιλέξεις τι θέλεις. Αλλά από τη στιγμή που το επιλέγεις, όλα ξεδιαλύνονται και είναι πολύ πιο απλά. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η τέχνη σε διευκολύνει να ζήσεις. Κάνει τη ζωή σου πιο γλυκιά και σου δίνει έναν στόχο. Το κάθε υλικό είναι ένας στόχος και σου προσφέρει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες, τις οποίες μπορείς να διευρύνεις με τον αείρο πειραματισμό. Μπορείς να βρεις τρόπους να τα συνδυάσεις. Και υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί που είναι αδύνατον από τη στιγμή που θα καταπιαστείς με μία από τις εκφάνσεις της τέχνης, να μην βρεις τρόπους δικού σου να το βγάλεις προς τα έξω. Νομίζω ότι η τέχνη είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην αιωνιότητα. Το πρόγραμμα αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να ανοίγει το μουσείο στα παιδιά, σε αυτές τις ηλικίες. Δεν είναι κάτι ελιτιστικό, ειδικά η σύγχρονη τέχνη, έτσι μιλάει για τη ζωή μας. Και οπότε αυτές είναι αφορμές για να έρθουν οι γονείς και να περάσουν χρόνο με τα παιδιά τους. Όλη αυτή η συλλογή μέσα δηλαδή, ως αφετηρία, είναι μια πολύ καλή αφορμή για να βρεθούν μαζί και να επικοινωνήσουν με κάποιο τρόπο. Οι τρόποι μπορεί να είναι πάρα πολλοί, αλλά η αφετηρία είναι πάντα συλλογή. Δηλαδή με ρέθισμα όλα αυτά που υπάρχουν μέσα, βρίσκεις ένα όχημα να προσεγγίσεις μια συγκεκριμένη ηλικία. Αυτό μέσα όλο είναι λόγος, είναι ρυθμός, είναι μελωδία. Κοιτάς κάθε φορά που θα εστιάσεις. Η τέχνη είναι ανάγκη. Απελευθερώνει νομίζω. Μπορεί να είναι ελπίδα. Ένα μουσείο οφείλει να είναι εξωστρεφές, οφείλει να εμπνέει, οφείλει να είναι σημείο όπου βρίσκονται άνθρωποι, να είναι σημείο αναφοράς, να δίνει ένα παράδειγμα ενδεχομένως. Σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω πλέον ο ρόλος έχει ξεφύγει τελείως από το να παρουσιάζει κάτι το οποίο έχει να κάνει με εικαστικά. Ειδικά στα σύγχρονα πλέον όλα αυτά έχουν γίνει ένα πράγμα το οποίο πού είναι η γραμμή, είναι τέχνη ή δεν είναι. Και βλέπεις πάρα πολλές φάσεις με αφετηρία κάτι εικαστικό ας πούμε, γίνεται μια κοινωνική δράση. Είναι το ανθρώπινο στοιχείο που τους δίνει τη διάσταση που οφείλουν να έχουν. Δηλαδή όλα αυτά από μόνα τους, ναι, πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά είναι τι κάνεις με αυτά. Έτσι. Μέσα από τη διαδικασία, ο άλλος θα ξεχάσει το πρόβλημα που έχει εκείνη τη στιγμή και θα επικοινωνήσει με το παιδί του. Το να σου δώσω ένα τάμπλετ ή το τηλέφωνο και να σου πω παίξε και να είσαι εκεί στη γωνία και εσύ να. Εντάξει, okay, μπορεί και αυτό να γίνει εύκολο, αλλά έχουμε πάρα πολλά σχολεία καταρχήν. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας του μουσείου τα σχολεία όλα αυτά τα χρόνια. Εξ αρχής, ας πούμε, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της στόχευσης. Το να είναι ανοιχτό στα παιδιά και το να κάνει δραστηριότητες οι οποίες τα αφορούν. Πέρυσι δηλαδή δεχτήκαμε 15.000 παιδιά περίπου. Ξεκίνησε αυτό ο Φίλιππος Μαρινέζη, ο οποίος είχε καταγωγή από Αίγυπτο. Αυτός ήταν, σπάστε τα αγάλματα και κάντε κούκλες, ας πούμε. Ξεκίναγε στην Ιταλία ο φασισμός, ας πούμε, και προωθούσε αυτή τη μορφή τέχνης, δηλαδή ο μηδενισμός. Δεν πέρασε, ας πούμε. Φτάσαμε μετά στον Δαντάκου, πάλι ο άλλος το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται να ζωγραφίσουμε, θα δίνουμε μια διάλεξη, θα λέμε τι θέλουμε να ζωγραφίσουμε και ο κόσμος θα είναι ευχαριστημένος γιατί θα φτιάχνει τη δική του εικόνα. Στο μυαλό μου, αυτό δεν είναι το ζητούμενο να φτιάξει τη δική του εικόνα.
Ο σκοπός είναι να θέσεις εσύ ένα ερώτημα. Δεν λύνει τέχνη, δεν λύνει προβλήματα. Θέτει ερωτήματα. Ο καλλιτέχνης είναι πιο ευαίσθητος πομπός και δέκτης. Δέχεται ερεθίσματα, εκπέμπει ερεθίσματα. Δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό. Ξεκινάει από το λαό, αν ήταν εκπαιδευμένος ο λαός, ας πούμε, και απευθύνεται στο λαό. Η πρώτη θέση για την αναγκαιότητα της τέχνης και την αισθητική είναι η φιλοσοφική θέση το καλόν, το κάλος ή το καλόν και το ωφέλιμον, Πλάτωνας. Κάτι μπορεί να είναι καλό και να μην είναι όμορφο. Μπορεί να είναι όμορφο και να μην είναι καλό. Αν συνδυάσεις μια αισθητική που να είναι καλό και να είναι και όμορφο, εκεί έχεις πετύχει αυτό που πρέπει, ας πούμε, κατά Πλάτωνα. Και βέβαια, εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί αυτή η άποψη, ας πούμε, η πρώτη φιλοσοφική θέση που υπήρξε. Από εκεί και πέρα τώρα, το αν επικοινωνείς και το πώς επικοινωνείς, στη σημερινή εποχή δεν επικοινωνείς με κανέναν και κανείς με κανέναν. Είναι όλοι μονόλογοι. Δεν ακούει κανείς, μην προσπαθείς να πεις κανέναν, δεν σε ακούει. Σε άπα θα μιλήσει, θα θέλει να σου πει, όταν τελειώσει, θα σου πει τα δικά του, ας πούμε. Και μετά θα φύγετε και οι δύο ευχαριστημένοι ότι κάνετε ένα διάλογο. Δεν έχει γίνει διάλογο ουσία. Καθένα θέλει τα δικά του. Άρα για να μιλήσουμε για τα ελληνικά δεδομένα, ο πόλεμος που γίνεται αυτή τη στιγμή για την παιδεία την ελληνική, η οποία βέβαια χωρίς παιδεία δεν υπάρχει ούτε τέχνη, ούτε αυτά είναι πολυτέλειες. Η τέχνη είναι ένας πυλώνας για να σταθεί μια κοινωνία, αλλά δυστυχώς όπως είναι σήμερα η όλη παγκόσμια κατάσταση, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Η Ελλάδα εντάξει είναι ένας μικρός χώρος μέσα σε όλο αυτό το σύστημα. Είναι δράμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι απογοήτευση, ας πούμε. Εγώ μιλώντας έτσι υπερασπίζομαι τη μορφή τέχνης που κάνω, που είναι η παραστατική ζωγραφική. Ο νέος είναι πιο αγνός, έχει άλλη διάθεση να δημιουργήσει, ξέρει τι θέλει να πει καταρχήν. Έτσι, δεν έχει πει στη διαδικασία τι πρέπει να πει. Γιατί είναι η εποχή της πληροφόρησης. Πληροφορία, μελετάνε. Εμείς μελετούσαμε μόνο από ό,τι ερχόταν κανένα μικρό δισκάκι τότε, δεκαετία του 60, δεν υπήρχε. Ποιος να ασχοληθεί με τη μουσική, ας πούμε. Το ρεμπέτικο με το μπαγλαμαδάκι και τελείωσε. Αυτή ήταν η όλη υπόθεση. Αυτά είχα να πω για τους νέους. Με έχουν ξεπεράσει, δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, τους παρακολουθώ και μαθαίνω. Δεν μπορώ να διδάξω εγώ νέο. Η ζωή προχωράει και χτίζεται με νέες ιδέες. Δεν πιστεύω, τι κάνεις. Πότε ήρθες από Φλόρινα? Εχθές ήρθα, μόλις. Τώρα ψάχνω το μαγαζί για την παράσταση. Πάμε. Όχι, πάμε. Τι πάει. Τι είναι αυτό που κάνεις? Πέθανε αδράμαντη. Ούτε σταυρό δεν έμαθα να βάζω, αντί για Αντώνα. Το αυθόρμητο συνέστημα ταυτίζεται πάρα πολύ με το τι προσωπικά, ακόμα και στο ασυνείδητό μας, κατοικεί. Γιατί πραγματικά λένε, ο Μάτισης έλεγε ότι το θέατρο αυτό που κάνει είναι ότι προσπαθεί από το ασυνείδητο να άρει πράγματα στο συνειδητό και να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Οπότε παρακολουθάμε ένα θέαμα και εκεί πέρα που το παρακολουθάμε, είτε είναι δράμα, είτε κομμωδία, δεν το καταλαβαίνουμε απόλυτα, δεν χρειάζεται, δεν είναι θέμα αντίληψης. Πάει στο ασυνείδητο. Πάει στην ψυχή και βρίσκει έναν δρόμο, γι' αυτό είναι τόσο επίκαιρο διαχρονικό, επειδή είναι ζωντανό, βρίσκει έναν δρόμο να κουνήσει το θεατή, να τον κάνει να ταυτιστεί. Για μία στιγμή, εγώ δηλαδή όταν παρακολουθάω θέατρο, θέλω μία στιγμή κάτι να συμβεί. Μου κάνει, μου αρκεί. Δεν χρειάζεται να πιάσουμε όλο το έργο. Δεν γίνεται. Ούτε όταν βλέπουμε σινεμά, ούτε όταν ακούμε μουσική, ούτε όταν κοιτάμε ένα πίνακα. Δηλαδή οι τέχνες έχουν στόχο κάπως να προσωπικοποιηθούν με τον θεατή αναγνώστη σε μία στιγμή. Και τότε νομίζω υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όφελος. Μαθαίνουμε ποιοι είμαστε. Αυτό είναι το καλό του ζωντανού. Μας ρωτάνε, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν κάθε μέρα να αναπαράγεις το ίδιο πράγμα. Είναι σαν να λέμε πώς γίνεται με έναν άνθρωπο να υπάρχεις σε μία σχέση 20 χρόνια. Κάθε μέρα δεν το βλέπεις. Μπορεί να μην λέτε τα ίδια λόγια, μπορεί να μην. Αλλά κάθε στιγμή στη ζωή είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Εκ των πραγμάτων, κάτι άλλο συμβαίνει. Η ζωή μας και τα λεπτά που κυλούν δεν ορίζονται και κατευθύνονται από εμάς. Η βούληση του ανθρώπου δεν είναι ικανή πάντα να ελέγξει το τι συμβαίνει απέναντί του. Οπότε και τα ίδια λόγια να λέει, τα ίδια δεν λέει. Φαίνεται ότι λέμε τα ίδια λόγια, αλλά δεν λέμε τα ίδια λόγια γιατί υπάρχει μια διαφορετική συνθήκη. Έξω έχει ήλιο και ζέστη, τη μία μέρα, την άλλη μπορεί να έχει
10 από 4 και να γκρεμίσετε το σύμπαν. Εμείς τα ίδια λόγια να λέμε, δεν συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Άρα, στο θέατρο, επειδή το κοινό είναι τελείως διαφορετικό, μα τελείως διαφορετικό, απαρτίζεται από εσάς που ήρθατε σήμερα που έχετε μια πολύ θετική ενέργεια να μάθετε πράγματα, μέχρι κάποιους που είναι βαρεμένοι, ας πούμε, και έχουν εξαντλήσει την ανοχή τους στο θέατρο. Δεν βλέπουν άλλο θέατρο, έχουν κουραστεί. Μεγάλη πληροφορία. Αυτό δημιουργεί ενεργειακά κάτι το οποίο τον ηθοποιό τον επηρεάζει και ποτέ δεν επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια. Άρα δεν είναι συγκεκριμένη στιγμή που σε αυτό το έργο ένα πράγμα με ακουμπάει. Είναι καλό να αφήνεσαι και να μην ψάχνεις σε αυτή την ατάκα, σε αυτή τη σκηνή, να νιώσεις κάτι σημαντικό. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει συναισθηματική εντολή στον εγκέφαλο. Κλάψε. Σου πω τώρα, κλάψε. Γέλα. Και να το κάνεις αυθόρμητα. Όχι. Μπορεί να γελάσεις παρακάτω, μπορεί να κλάψεις παραπέρα. Δεν πρέπει να ακολουθούμε νόρμες όταν παίζουμε. Να έχουμε ένα καμβά όπως αυτό που κάνει ο σκηνοθέτης, αλλά μετά πάνω σε αυτό και εμείς, ας πούμε, να αφινόμαστε, γιατί το κοινό είναι τελείως διαφορετικό. Άρα και εμείς αλλού θα γελάσουμε, αλλού θα κλάψουμε, αλλιώς θα νιώσουμε τη μία στιγμή την τάδε ατάκα και αλλιώς την άλλη. Επειδή παρατήρησα κομικοτροπικά στοιχεία στην παράσταση, όσον αφορά την κάθαρση που υποτίθεται ότι αισθάνεται ο θεατής μέσα από μια παράσταση, υπάρχει περίπτωση αυτή να νιώθει ο θεατής? Υπάρχουν παραστάσεις που τις ξεκινάς και νομίζεις ότι τελικά θα τελειώσει και θα έχεις μια κάθαρση και το ίδιο θα συμβεί και στο θεατή. Και δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει. Διάβαζα προχθές, κάποιος έγραφε ότι υπάρχουν, λέει, 50 με 60 χιλιάδες αρνητικές σκέψεις που εισβάλλουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο εξωγενείς. Δηλαδή, σήμερα είχα μια αίσθηση πριν ξεκινήσουμε. Λέω, δεν συγκεντρώνομαι εύκολα. Συνέβη κάτι και είχα μια αίσθηση ότι θα πάει πολύ καλά. Συνέβη. Το καταφέραμε. Άλλες φορές όμως δεν. Και μπορεί. Ο Μάμετ έλεγε ότι εμείς είμαστε storytellers, δηλαδή τι είμαστε. Υπάρχει ένας συγγραφέας, υπάρχει το κοινό και εμείς είμαστε η αγωγή μίας ιστορίας. Ζητείτε όχι εμείς να αισθανθούμε πάντα και να πετύχουμε την κάθαρση, αλλά να συμβεί αυτό στο θεατή. Αν γίνομαι κατανοητός, που νομίζω ότι γίνομαι, έτσι. Και το έχω δει και εγώ εμπράκτως. Μερικές φορές στο σινεμά, κάποιοι σκηνοθέτες πηγαίνουν σε μια υποκριτική πολύ αφαιρετική. Και επειδή λέγονται πολύ σημαντικά πράγματα, οι Ιάπωνες, το κάνουν πολύ καθαρά οι Ιάπωνες. Οι Κορεάτες, το κάνουν οι Ασιάτες, το κάνουν οι Ιρανοί. Πάνε και σε χτυπάνε εκεί που πονάει, γιατί είσαι ανυποψίαστος. Δεν σε προκαταβάλει ο ηθοποιός, οπότε είσαι ανυποψίαστος. Και ξαφνικά σου συμβαίνει εσένα κάτι και έρχεται η δική σου κάθαρση. Αυτό είναι πιο γενναίο για μας, για τους καλλιτέχνες. Γιατί έχει ένστικτο ο θεατής. Πραγματικά ένστικτο. Όπως βιάζουν πολλοί τις κωμωδίες. Θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές κωμωδίες, δηλαδή φέτος, αν ασχοληθείτε με το θέατρο, υπάρχουν 1500 παραστάσεις που ονομάζονται κωμωδίες και εδώ μπορεί να γελάσετε πιο αυθόρμητα. Γιατί ο Γιάννης δικαίως έλεγε, μη πάμε στο να πλασάρουμε την κωμωδία. Νιώσε αυτό που σου συμβαίνει και απ' έξω φαίνεται κωμικό. Και έχει δίκιο. Άρα η λύτρωση είναι προς τα εκεί, κυρίως. Κάποιος φίλος του Γιάννη, συγγραφέας, είχε πει ότι η παράσταση είναι σαν να πετάει μια μπουλντόζα όλη την Ελλάδα σκηνή. Νομίζω ότι αυτό απαντάει πολύ άμεσα. Μιλάει κιταρικά αυτό το έργο. Έτσι πως το προσέγγισε ο Γιάννης, έτσι πως το έχει γράψει ο Μάτισης και η Γλυκερία Μπασδέκη. Για μένα μιλάει πραγματικά στο τι είμαστε, ποιοι είμαστε, πού πάμε, ποια είναι η πατρίδα που ζούμε, τι καταβολές έχει, ποια είναι η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, ποιος είναι ο Έλληνας. Γιατί ο καθένας μας δεν απαρτίζεται από ένα πράγμα, κανένας άνθρωπος στον πλανήτη δεν είναι μία φύση. Οπότε σε αυτή την παράσταση νομίζω ότι βλέπει κανείς, είναι ένα πορτρέτο της Ελλάδος που βλέπει και περιγράφουν ιστορίες πολύ σκληρές. Πάρα πολύ σκληρές. Και πραγματικά γίνεται δυστυχώς επίκαιρο. Γιατί ο Έλληνας ετοιμάζεται, ακόμα δεν, αλλά ετοιμάζεται, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, να ζήσει δύσκολες στιγμές, αντίστοιχες των προηγούμενων. Το έργο έχει μια αναδρομή από τον Εφήλιο μέχρι τη μεταπολίτευση και νομίζω ότι τα δύσκολα πικρά χρόνια της Ελλάδος, που εκεί έπλαθε και χαρακτήρα, να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο φτωχό άνθρωπο, πώς μπορεί να αντιδράσει στη φτώχεια. Θα κλέψει, θα αγαπήσει, θα μισήσει. Εδώ τα συναισθήματα που καταγράφονται είναι πάρα πολύ έντονα και είναι ωραίο γιατί στις μεγαλοαστικές τάξεις υπάρχει ένας συντηρητισμός στην εξωτερήκευση των συναισθημάτων. Η τέχνη πάντα είχε αυτόν τον στόχο να είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Τι συμβαίνει στην κοινωνία, τι συμβαίνει στον άνθρωπο πολίτη και στην κοινωνία. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας για μένα η τέχνη. Παλιότερα, σε εποχές που υπήρχαν δυσκολίες, η τέχνη επιχορηγούνταν από τους μεγαλοαστούς. Τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού, αν είναι δυνατόν, στη χώρα που έχει γεννήσει το θέατρο, δεν έχει λεφτά να χορηγήσει το θέατρο. Πού?
αν τολμούσε να κάνει 5 σκεμμένες παραγωγές και να τις ταξιδέψει στον κόσμο, το τι θα έπαιρνε οικονομικά από τον τουρισμό στη χώρα είναι αδιαπραγμάτευτο. Πέρσι το Almeida στο Λονδίνο είχε, επειδή έχει διαφορετικές σκηνές, είχε για όλο το χειμώνα μία θεματική για την Ελλάδα. Οι Άγγλοι. Και εμείς δεν τολμούμε να κάνουμε πολιτισμό εκτός Ελλάδος. Η τέχνη θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Ένιωσα ότι πρέπει να γίνει κάτι, λόγω του ότι ασχολούμαι με το θέατρο 20 χρόνια, όπου πραγματικά θα μου δώσει το δικαίωμα να κάνω πράγματα που με ενδιαφέρουν και με αφορούν. Ακούγεται εγωκεντρικό, αλλά από την άλλη μεριά έτσι είναι. Ήθελα λοιπόν να δημιουργήσω ένα χώρο που να υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε ένα ρεπερτόριο που θα μας εξελίξει ως ηθοποιούς, αλλά θα δώσει κάτι σημαντικό στον κόσμο, και ήξερα ότι αυτό δεν γίνεται σε μεγάλη αίθουσα. Για να ζήσουμε όμως δεν μπορούσαμε να κάνουμε μόνο θέατρο. Καθίσαμε τον συνέδριό μου, τον Αντώνη τον Περιστεράκο, που έχουμε μαζί το Φάουστ, και είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι που να συνδυάζει ένα πολυχώρο, που να συνδυάζει τις τέχνες, γι' αυτό και το όνομα Φάουστ. Το Φάουστ είχε οριοθετήσει, ήταν ορόσημο μάλλον για πολλές τέχνες. Να δώσουμε δικαίωμα να γίνει μια μουσική σκηνή και να κάνουμε αυτά τα 170 live που κάνουμε τη σεζόν, και να βάλουμε και το θέατρο πάνω, να κάνουμε το γούστο μας. Εκ των πραγμάτων, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το νέο ρεύμα, τον νέο άνθρωπο, την νεολαία. Δεν μπορεί να το αντισταθεί σε αυτό, γιατί αυτή είναι η φύση της ζωής, αλλά και γιατί ο νέος κουβαλάει μια νέα πρόταση, την οποία σαφέστατα οι παλιότεροι έχουν ανάγκη. Και έτσι πάει. Όπως ο νέος έχει ανάγκη τον παλιό για να μαθαίνει από αυτόν. Η οικονομία, όπως είπαμε, είναι τσακισμένη. Δυστυχώς πέσατε σε μια εποχή που πραγματικά η χώρα, η ίδια η πολιτεία δεν μπορεί να βοηθήσει πολύ. Το καλό είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η άνθηση της τεχνολογίας, μπορείτε να κάνετε πράγματα που δεν τα κάνατε πουθενή άλλη φορά. Δεν συμβαίνει μόνο ένα πράγμα. Κάθε πράξη κουβαλάει 2-3 διαφορετικές πτυχές. Κάτι χάνεται, κάτι κερδίζεται, κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε. Η χώρα φαίνεται αργά μεν, αλλά δίνει δικαίωμα στα νέα παιδιά, για το θέατρο μιλάω τώρα, για τη μουσική αντιστοίχως, γιατί μην ξεχνάμε ότι επειδή είμαστε πολύ φιλότεχνοι σαν λαός, στη μουσική υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Πάρα πολλά. Στο θέατρο τα είπαμε, είναι ασημάζευτο. Στα εικαστικά υπάρχουν προβλήματα και στο χορό. Οπότε υπάρχει ένα έδαφος σαθρό, ασταθές. Όταν μια χώρα έχει μια οικονομία κακή, δυστυχώς θα επηρεαστούν τα πάντα, τα πάντα. Αλλά επειδή είναι μια μητριαρχική κοινωνία η ελληνική, νομίζω ότι πάντα υπάρχει έγνοια για τον νέον άνθρωπο. Βλέπουμε ότι πολλές φορές φεύγουμε από την Ελλάδα, ταξιδεύουμε, αλλά γυρνάμε στην Ελλάδα γιατί υπάρχει αυτή η ζεστασιά της οικογένειας.